Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης για την μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης απέναντι στους λιγνίτες, τους οποίους θεωρεί ως ακριβό καύσιμο. Μάλιστα, ο κύριος Αδαμίδης, με ανάρτησή του στα social media, υποστήριξε ότι μόλις επανήλθαν οι λιγνητικές μονάδες στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας, το κόστος μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Κάτι που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, δείχνει ότι η επιλογή της κυβέρνησης να κλείσει αυτές τις μονάδες εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Η ανάρτηση του Προέδρου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ αναφέρει τα εξής. Τι γίνεται πραγματικά όταν μπαίνουν οι λιγνίτες στο σύστημα? Επειδή υπάρχουν ακόμα δύσπιστοι, καχύποπτοι, αρνητές, αλλά και διαστροφείς της πραγματικότητας, για αυτούς όλους η αντικειμενικότητα των στοιχείων παραμένει πάντα απεινής. Σήμερα στις 2 μετά μεσημβρίας, η οριακή τιμή συστήματος, δηλαδή η τιμή χοντρικής με την οποία αγοράζουν οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, θα είναι 99,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή αυτή είναι η μικρότερη που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας οι μονάδες φυσικού αερίου έχουν την ελάχιστη παραγωγή ενέργειας, ενώ οι λιγνίτες που το προηγούμενο χρονικό διάστημα συμμετείχαν στο ενεργειακό μείγμα με ποσοστά κάτω του 10%, τις τελευταίες δύο μέρες έχουν ανέβει πάνω από 20%, ενώ σήμερα αγγίζουν το 30%. Επομένως, η τιμή σήμερα στις 2 ουσιαστικά διαμορφώνεται από τους λιγνίτες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει κάτω από 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν η συμμετοχή του εισαγόμενου φυσικού αερίου μειώνεται και η παραγωγή ενέργειας από τον ελληνικό λιγνίτη αυξάνεται. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα και μάλιστα με όρους αγοράς ότι οι λιγνητικές μονάδες είναι κατά πολύ φθηνότερες από τις μονάδες φυσικού αερίου. Αν μάλιστα η συγκυρία που ζούμε κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κέρδος από την λειτουργία των λιγνητικών μονάδων θα είναι αμύθιτο για τον ελληνικό λαό. Σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν φτάσει τα 300 ευρώ τη μεγαβατόρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι οριακές τιμές συστήματος στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσουν τα 600 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών λιγνητικών μονάδων, μετά από πολύ καιρό είμαστε οι φθηνότεροι στην Ευρώπη εξαιρουμένοι της Πολωνίας. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης της χώρας, ξέρετε, αυτός που δεν χρειάζεται να ρωτάει κανέναν για το τι κάνει για κάθε θέμα που επηρεάζει τη ζωή 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, θα επιμείνει, όπως έκανε και πρόσφατα στη Βουλή, ότι ο λιγνίτης είναι ακριβό καύσιμο. Ένα είναι βέβαιο. Ούτε ο ίδιος πλέον δεν το πιστεύει, αλλά παραμένει πιστός στις δεσμεύσεις του για να παραμείνει και στη θέση του. Για μία ακόμα φορά λέμε, είναι εθνική επιταγή η Πτολεμαΐδα 5 να μπει σύντομα στο σύστημα ως μονάδα καύσης λιγνίτη. Θα είναι έγκλημα να μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου.